για τις δυνάμεις του μνημονίου, της συντήρησης, της διαπλοκής και της οικονομικής ολιγαρχίας, τα πράγματα είναι αλλιώς. Για αυτούς ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από τη χώρα. Το φάντασμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε τον βασικό εκπρόσωπο του παλιού και του φθαρμένου, τον κύριο Σαμαρά. Ο φόβος του πια, ο πανικός του δεν κρύβεται. Και αυτός ο φόβος που είναι ταυτόχρονα φόβος και των συμφερόντων που εκφράζει, υπαγορεύει σπασμωδικές κινήσεις, σπασμωδικές πολιτικές, σπασμωδικές τακτικές, σπασμωδική προπαγάνδα. Όταν όμως ο πανικός γίνεται πολιτική των κρατούντων, τότε η χώρα μπαίνει στη ζώνη του υψηλού κινδύνου. Και ο κίνδυνος που εκπροσωπούν ο κύριος Σαμαράς και οι εταίροι του είναι ακόμα μεγαλύτερος, γιατί είναι και κακομαθημένοι. Πιστεύουν και το δείχνουν με κάθε τρόπο ότι η εξουσία τους ανήκει ελαίου Θεού. Ίσως γι' αυτό άλλωστε ανακάτεψαν τελευταία και τον ύψιστο στην πολιτική τους προπαγάνδα. Πιστεύουν και το δείχνουν με κάθε τρόπο ότι η εξουσία ανήκει στην ιδιότυπη αριστοκρατία τους. Αλλά οι βαρονίες, η αριστοκρατία, οι γαλαζοαίματοι της εξουσίας, οι μόνιμοι επιβίδωρες του κράτους, οι αντιπρόσωποι του παλιού και οι εκπρόσωποι της φθοράς τελειώνουν. Και θα ήθελα εδώ στην αρχή της εισήγησής μου να τονίσω τον καθοριστικό ρόλο της νεολαίας σε αυτό το τέλος. Το καθοριστικό ρόλο των νέων ανθρώπων στους αγώνες κατά του παλιού, κατά του φθαρμένου, του σάπιου, του άδικου, στους αγώνες αυτούς που ανοίγονται μπροστά μας. Για μας, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι σαφές. Από την έναρξη του μνημονίου και μετά, εδώ και 3 χρόνια, μια ιδιότυπη, επιτρέψτε μου την έκφραση, νεοκτονία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα. Εκατοντάδες χιλιάδες νέες και νέοι ξεριζώνονται από τη χώρα που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και αγάπησαν, ξενιτεύονται, μεταναστεύουν. Γιατί η πολιτική των μνημονίων τους εκτοπίζει ουσιαστικά, τους αναγκάζει να φύγουν από την πατρίδα τους. Χιλιάδες νέες και νέοι ζουν το δράμα της ανεργίας, που έχει φτάσει σε πρωτοφανή μεγέθη, 60% για τους νέους ανθρώπους. Και βλέπουν όλους τους δρόμους κλεισμένους, πολιορκούνται από τα αδιέξοδα και από την απόγνωση. Χιλιάδες νέες και νέοι όχι μόνο δεν εκπροσωπούνται, αλλά αντιμετωπίζονται από τη μνημονιακή κυβέρνηση είτε ως εχθροί, όταν αντιστέκονται και διαδηλώνουν, είτε ως πελάτες του άθλιου συστήματος που έχει αναδείξει το ρουσφέτη και το μέσο σε κοινωνικό κανόνα. Αν η Ελλάδα θέλει να ελπίζει, αν όλοι μας θέλουμε να ελπίζουμε, πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το κατεστημένο της αδικίας, της διαφθοράς, της φθοράς, σε αυτό το σάπιο σκηνικό που εκτοπίζει τα όνειρα, τις ελπίδες, τις προσδοκίες των νέων ανθρώπων. Και βεβαίως για να ανατραπεί πρέπει πρώτα απ' όλα να ανατραπεί από τους ίδιους τους νέους. Γιατί κανένας δεν πρόκειται ποτέ να τους χαρίσει τίποτα. Η ελληνική νεολαία υπήρξε άλλωστε ιστορικά πάντοτε στην πρώτη γραμμή των μεγάλων κοινωνικών αγώνων σε αυτόν τον τόπο. Στην κατοχή, στους δημοκρατικούς αγώνες, στη δικτατορία, το πιο μαχητικό κομμάτι της μάχης για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, ανεξαρτησία, δημοκρατία. Και σήμερα καμιά αλλαγή, καμιά ανατροπή δεν νοείται αν δεν την κάνει κτήμα της μαχητικά και αποφασισμένα η πλειοψηφία των νέων ανθρώπων. Τα λέμε αυτά όχι γιατί θέλουμε να κολακέψουμε την νεολαία, όχι γιατί θέλουμε να χαϊδέψουμε τα αυτιά των νέων, να κάνουμε πολιτική δήθεν για τους νέους, αλλά γιατί πιστεύουμε βαθιά ότι μόνο με τους νέους μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Με τους νέους στην πρώτη γραμμή των αγώνων και να τα αλλάξουμε όλα για όλους. Και για τους νέους και για τους μεγαλύτερους.
Και συμβολή στην προσπάθεια αυτή είναι και η απόφασή μας για συμμετοχή όσο γίνεται περισσότερων νέων στα ψηφοδέλτια του κόμματος στις εκλογικές αναμετρήσεις που έχουμε μπροστά μας. Και η παρουσία νέων και ικανών στελεχών μας ως επικεφαλής των συνδυασμών μας σε κεντρικούς δήμους και περιφέρειες. Ψηφοδέλτια μάχης, ψηφοδέλτια αγώνα, ψηφοδέλτια νίκης και ανανέωσης. Ψηφοδέλτια φρέσκου αέρα στη βαριά ομίχλη του πολιτικού σκηνικού. Ψηφοδέλτια που δεν έχουν σκοπό μόνο να νικήσουν, αλλά να κινητοποιήσουν, να βάλουν στην πρώτη γραμμή το πιο δυναμικό, το πιο ριζοσπαστικό δυναμικό των τοπικών κοινωνιών. Αλλά θα αναφερθώ εκτενώς αργότερα στα θέματα της αυτοδιοίκησης και των εκλογών που έχουμε μπροστά μας. Επιτρέψτε μου ορισμένες αναφορές στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πήγε προχθές ο κ. Σαμαράς στη Βουλή. Αυτό ίσως να ήταν είδηση, αν πήγαινε στη Βουλή για να ασχοληθεί με το κοινοβουλευτικό έργο. Δεν πήγε για να πάρει μέρος στο κοινοβουλευτικό διάλογο, από τον οποίο συστηματικά κρύβεται και αυτός και οι υπουργοί του, που δεν πατάνε πια στη Βουλή παρά μόνο όταν χρειάζεται να ψηφίζουν τα νομοσχέδια που υπαγορεύει η Τρόικα. Πήγε όμως όχι για τις εργασίες της Βουλής, αλλά για να συμμαζέψει τις συνιστώσεις της κοινοβουλευτικής του ομάδας, η οποία αποσυντίθεται κατά από το βάρος της μνημονιακής πολιτικής. Θα μπορούσα να θυμηθώ τα λόγια ενός πρώην μέλους της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργού που έλεγε «Αγκαρία κάνω, ποινή νεκτίω», θυμάστε. Ποινή νεκτίουν λοιπόν και αυτοί. Δεν αντέχουν άλλο. Το δηλώνουν ανοιχτά. Και τι έκανε ο πρόεδρός τους? Προέβησε μια δημόσια επίδειξη πανικού. Αυτό έκανε. Εξηγούσε επί 20 λεπτά γιατί δεν μπορεί να συγκυβερνήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έβριζε επί 20 λεπτά την αντιπολίτευση με το γνωστό μάγκικο ύφος που λανσάρει τώρα τελευταία. Μάλιστα αποφάνθηκε να συγκυβερνήσουμε μαζί τους, όπως κάποιοι ονειρεύονται. Βεβαίως όχι. Ποιος αλήθεια του ζήτησε να συγκυβερνήσουμε? Ποιος τον πιέζει τόσο πολύ? Ποιοι είναι αυτοί που ονειρεύονται, όπως λέει, τέτοιου είδους παραφύσιν συμπλέγματα, τέτοιου είδους πολιτικές ταρατογενέσεις? Και εν πάση περιπτώσει, αφού αναφέρεται σε αυτούς που τον ονειρεύονται, γιατί δεν τους κατονομάζει? Ξέρετε τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι μέχρι πρώτην ως είχαμε έναν πρωθυπουργό στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, έναν πρωθυπουργό που αμφισβητείται όχι μόνο από την κοινωνία αλλά από το ίδιο το κόμμα, έναν πρωθυπουργό που από τα ισοδύναμα του Ζαπίου κατέληξε στα παντοδύναμα της καγκελαρίας. Τώρα έχουμε έναν πρωθυπουργό σε πανικό και απόγνωση. Και όσο ο ίδιος διαβεβαιώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2016, τόσο κάνει ορατή την αγωνία του ότι οι ευρωεκλογές και οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα είναι μια ολοκληρωτική πολιτική καταστροφή για τα κόμματα της συγκυβέρνησης. Η εξαέρωση του ΠΑΣΟΚ άλλωστε αποτελεί τον εφιάλτη του κυρίου Σαμαρά και για το δικό του κόμμα. Και εδώ που τα λέμε, έχει δίκιο να είναι σε πανικό και να φοβάται. Στην πραγματικότητα, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο κύριος Σαμαράς και οι εταίροι του, αφού χρεοκόπησαν τη χώρα, αφού έριξαν εκατομμύρια εργαζόμενους και συνταξιούχους στον Κεάδα, αφού θυσίασαν τη μεσαία τάξη προκειμένου να σώσουν τους τραπεζίτες, αφού οδήγησαν το λαό μας σε ανθρωπιστική τραγωδία που το τέλος της δεν φαίνεται δυστυχώς στο βάθος του ορίζοντα της πολιτικής τους, τώρα είναι αδύνατο να πιστέψουν, αδύνατο να χωνέψουν ότι έρχεται, ζυγώνει η ώρα του λογαριασμού.
Η ώρα που ο λαός μας θα ζητήσει το λογαριασμό. Έρχεται η ώρα του λαού μας και του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αδύνατον όμως αυτό να το χωνέψουν. Είναι αδύνατον να χωνέψουν ότι η μέρα της αυθονίας τόσο των ιδίων, όσο και της ολιγαρχίας που εκπροσωπούν και εκφράζουν είναι μετρημένες. Γιατί οι μέρες της δικής τους αυθονίας έχουν ήδη κοστίσει μέρες και νύχτες ανίποτης φτώχειας και αγωνίας σε εκατομμύρια ανθρώπους. Αλλά εμείς δεν τρέχουμε πια αυταπάτες. Έχει πλέον αποδειχθεί ότι ο κύριος Σαμαράς και οι συνεργάτες του αντιλαμβάνονται τη δημοκρατία ως υπηρέτρια των επιδιώξεών τους. Μπορούν κατά βούληση και για να παρατείνουν την εξουσία τους να την κακοποιούν, να την φυλακίζουν, να τη διάζουν, να την περιορίζουν, να τη λιδωρούν, ακόμα και να τη βάζουν να κάνει τη λάντζα στα άπλυτα του μνημονίου. Έτσι βλέπουμε ένα καθημερινό και επικίνδυνο παιχνίδι με τους θεσμούς. Ένα καθημερινό και επικίνδυνο παιχνίδι με το ίδιο το Σύνταγμα. Βλέπουμε να κάνουν βόλτες με τις ημερομηνίες των εκλογών και να τις μεταφέρουν ανάλογα με τους μικροκομματικούς τους σχεδιασμούς και με τα κομματικά τους συμφέροντα. Να ετοιμάζουν, όπως έγινε χθες γνωστό, ακόμα και τροπολογία που θα απαγορεύει άκουσον άκουσον στους ετεροδημότες να ψηφίζουν στις ευρωεκλογές στον τόπο της κατοικίας τους, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Τόσο πολύ πια φοβούνται αυτές τις ευρωεκλογές, που σε λίγο μπορεί να σκαρφιστούν και κανένα νόμο να τις απαγορεύσουν, ποιος ξέρει. Βλέπουμε επίσης να εμπλέκουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στις μίζερες συνωμοσίες τους. Να αντιμετωπίζουν τη δικαιοσύνη σαν υποχείριο των κατά καιρού σχεδίων τους. Να σέρνουν, να προσπαθούν να σύρουν ακόμα και την Εκκλησία στον κομματικό ανταγωνισμό. Να ζητούν δημοσίως οι αθεόφοβοι, όχι μόνο πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, αλλά και πιστοποιητικά θρησκευτικής πίστης. Και την ίδια στιγμή βέβαια να αποδύονται εν ώψη των εκλογών σε μια ξέφρενη προπαγάνδα ψεύδους περί επιτυχιών, τέλους των μνημονίων, περί νέων χιλιάδων θέσεων εργασίας και περί πλεονάσματος φυσικά, για να μην το ξεχνάμε αυτό. Το οποίο πλεόνασμα ιρίζει στο εμπαρόδον μόλις προχθές η Deutsche Welle, δηλαδή οι ίδιοι οι Γερμανοί, χαρακτήρισαν εικονικό. Ενώ το ΙΟΒΕ δεν αποκλείει για μια ακόμη χρονιά, το 2014, μικρή συρρήκνωση της ελληνικής οικονομίας και φέτος. Μικρή συρρήκνωση, μεγάλα λόγια. Θα μπορούσαμε σε άλλες περιστάσεις να μιλάμε για πολιτική κωμωδία, αν ο λαός μας δεν ζούσε μια κοινωνική τραγωδία. Αναρωτιέμαι όμως, πιστεύουν άραγε ότι μπορεί η προπαγάνδα τους να πιάσει τόπο στους καιρούς της καταστροφής που ζούμε? Μπορεί η προπαγάνδα τους άραγε να ταΐσει τους πεινασμένους, να χορτάσει τα παιδιά που υποσιτίζονται, να ζεστάνει όσους συμπολίτες μας κρυώνουν τις κρύες μέρες του χειμώνα, να αποδώσει δικαιοσύνη σε όσους τους πνίγει το άδικο, να περιθάλψει τους αρρώστους που υποφέρουν από την αγριότητα της πολιτικής τους? Πιστεύουν αλήθεια ότι ο ελληνικός λαός τρώει κουτόχορτο και δεν καταλαβαίνει τη χαόδη διαφορά ανάμεσα σε αυτά που ζει και σε αυτά που τους λένε, στην εικονική πραγματικότητα που τους παρουσιάζουν? Πιστεύουν ότι ο λαός μας θα ξεχάσει ποιοι είναι αυτοί που μας κυβερνούσαν τόσα χρόνια και ποιοι μας κυβερνάνε και σήμερα? Θα ξεχάσει ποιοι είναι αυτοί που οδήγησαν τη χώρα στο σκοτάδι των μνημονίων? Θα ξεχάσει ποιοι είναι αυτοί που τα έφαγαν μαζί, όπως μας δήλωσαν? Μήπως θα ξεχάσει τη Siemens, τα εξοπλιστικά, τα ναυπηγεία, τα υποβρύχια, τις μίζες? Μήπως θα ξεχάσει τι είναι για τη Νέα Δημοκρατία πρόσωπα όπως ο Λιάπης και ο Τομπούλογλου? Θα μπορούσαν ίσως να προσδοκούν τη λύθη αν όλα αυτά αφορούσαν το χθες, ένα περασμένο παρελθόν. Δυστυχώς όμως δεν αφορούν το χθες. Αφορούν την καθημερινότητά μας. Γιατί η διαφθορά και η διαπλοκή όχι μόνο δεν τερματίστηκαν με την έναρξη της κρίσης,
αλλά γιγαντώθηκαν με την έναρξη της κρίσης. Γιγαντώθηκαν και συνθλίβουν κυριολεκτικά τη χώρα στα πλοκάμια τους. Αρκεί να δούμε τι γίνεται τώρα στον περιβόητο Ταϊπέδ, πώς εξελίσσονται τώρα οι ιδιωτικοποίησεις, πόσο βαθιά στην πολιτική εξουσία έχουν εισχωρήσει τα τραπεζικά συμφέροντα και πόσο οι τραπεζίτες διαπλέκονται με τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ας μην προσδοκούνε λοιπόν ορισμένοι ότι ο λαός μας θα ξεχάσει. Δεν πρόκειται να ξεχάσει. Δεν πρόκειται να ξεχάσει γιατί ξέρει πια ότι ένα φθαρμένο και γερασμένο πολιτικό σύστημα σε αγαστή συνεργασία με μια κρατικοδίαιτη και διεφθαρμένη οικονομική ελίτ οδήγησαν την Ελλάδα και τους ανθρώπους της στη σημερινή τραγωδία. Και εμείς, ξέρετε, δεν ζητάμε ούτε υποσχόμαστε άλλωστε εκδίκηση σε καμιά περίπτωση. Ένα πράγμα ζητάμε. Και το ζητάμε μαζί με τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ζητάμε δικαιοσύνη. Και δεσμευόμαστε για δικαιοσύνη. Και μιας και μιλώ για δικαιοσύνη, γιατί αλήθεια ταράχθηκαν τόσο σφοδρά από την επίσκεψή μου την προηγούμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στην Εισαγγελέα Διαφθοράς και στους συνεργάτες της. Φοβήθηκαν μήπως οι εισαγγελείς επηρεαστούν από μια τέτοια επίσκεψη και οι δικαστές, ή άραγε κατάλαβαν με αυτόν τον συμβολικό τρόπο πόσο αποφασισμένοι είμαστε με τη στήριξη του λαού και με σεβασμό στο σύνταγμά μας και στους νόμους να συμβάλλουμε ώστε να καθίσει κάθε κατεργάρι στον μπάγκο του, όπως λέει ο λαός μας. Αν είναι το δεύτερο, τότε σωστά κατάλαβαν. Και σωστά φοβούνται. Όσοι έχουν λόγους να φοβούνται. Το πώς καταλαβαίνουν οι ίδιοι τη λαϊκή απέτηση για δικαιοσύνη, το δείχνει το πανηγύρι που έστησαν τις τελευταίες μέρες. Με εντολή του κυρίου Σαμαρά διατυμπανίζουν ότι επιστρέφονται στο δημόσιο και θα μοιραστούν στους αναξιοπαθούντες 17 εκατομμύρια ευρώ από τις μίζες. Η χώρα καταστρέφεται, οι άνθρωποι καταστρέφονται, ο χορός των δισεκατομμυρίων συνεχίζεται και αυτοί πανηγυρίζουν γιατί τρεις κατηγορούμενοι για να ελαφρύνουν τη θέση τους στη δικαιοσύνη επέστρεψαν μερικά ψίχουλα από το όργιο της μίζας και διαφημίζει ο Πρωθυπουργός τον εαυτό του για τα ψίχουλα αυτά την ίδια ώρα που γκρεμίζει εκβάθρον το κοινωνικό κράτος, την υγεία, την παιδεία, τις κοινωνικές κατακτήσεις. Διαφημίζει λοιπόν ότι επιστρέφει τα ψίχουλα, όπως διαφημίζει άλλωστε και το πρωτογενές πλεώνασμα, όπως διαφημίζει και τις νέες ευκαιρίες, προσέξτε, ευκαιρίες εργασίας, όπως διαφημίζει και την σταθερότητα την οποία ο ίδιος εγγυάται. Γενικώς ο κύριος Σαμαράς διαφημίζει, παραλλάσσοντας την γνωστή ρίση, διαφημίζεται, όλο και κάτι θα μείνει. Μπορεί να πιστεύει ότι έτσι κάτι θα καταφέρει, αλλά είναι ένα πράγμα τι διαφημίζει και άλλο πράγμα ποιος πιστεύει πια και τους διαφημιστές και τον διαφημιζόμενο. Μπορεί κάποιοι να τον πίστεψαν όταν έκανε τα σόου του Ζαπίου, Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 3, διαψεύστηκαν όμως. Μπορεί κάποιοι να τον πίστεψαν στις προεκλογικές τους δεσμεύσεις και θυμάστε στους 18 άξονες διαπραγμάτευσης που έβαζε πριν τις εκλογές. Διαψεύστηκαν κι αυτοί. Μπορεί κάποιοι να τον πίστεψαν στην αντίθεση που είχε τότε στο μνημόνιο και στην πολιτική της κυρίας Μέρκελ. Διαψεύστηκαν κι αυτοί διότι ουδείς αναμάρτητος. Μπορεί κάποιοι να πίστεψαν στις προεκλογικές εξαγγελίες της κυβέρνησής του, στις προγραμματικές δηλώσεις. Διαψεύστηκαν κι αυτοί. Ίχνος αξιοπρέπειας δεν απέμεινε πια. Και ίχνος αξιοπιστίας δεν έχει απομείνει σε ό,τι εξαγγέλει ο κύριος Σαμαράς. Αλλά βέβαια ο κύριος Σαμαράς και οι επιτελείς του δεν ειδικεύονται μονάχα στη διαφήμιση του εαυτού του και στη διαφήμιση των απατηλών του υποσχέσεων. Καλά θα ήταν.
ειδικεύονται και μάλιστα με ιδιαίτερη αναφορά στα φαντασμαγορικά τρίκ και στη δυσφήμιση. Στη δυσφήμιση των πολιτικών τους αντιπάλων και ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ. Στη δυσφήμιση όσων αντιστέκονται στις πολιτικές τους. Στη διαστροφή της αλήθειας, στο ψέμα, στην προπαγάνδα του φόβου. Στην κατασκευή ενός νέου σύγχρονου μύθου εθνικής μειοδοσίας που για μια ακόμη φορά ταυτίζεται με την αριστερά. Τον ακούμε κάθε τόσο να επισύει την απειλή ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα τα καταστρέψει όλα. Την απειλή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να παραδώσει την κοινωνία στους τρομοκράτες, στους εγκληματίες, στους ξένους. Ακούσαμε προχθές τον κύριο Δένδια να παραπονιέται για το χαμηλό επίπεδο των προσφύγων που έρχονται στη χώρα μας. Που έρχονται στη χώρα μας προσπαθώντας να γλιτώσουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους από τους πολέμους, την πείνα και τη φτώχεια. Και δεν έχουν τη δυνατότητα να φύγουν από εδώ, διότι δεν έχουν προορισμό την Ελλάδα. Αλλά τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης που μπορούν να βρουν δουλειά, αλλά οι συνθήκες της μεταναστευτικής ευρωπαϊκής πολιτικής που οι ίδιοι έχουν υπογράψει, είναι αυτές που τους αναγκάζουν να μένουν εδώ, σε αποθήκες ψυχών. Να ακούσαμε λοιπόν να κατηγορεί αυτούς τους άμυρους ανθρώπους που κατέληξαν πνιγμένοι, κάποιοι από αυτούς και μικρά παιδιά, στα νερά του Βόρειου Αιγαίου. Τον είδαμε να τα βάζει ακόμα και με τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και τέλος, είδαμε προχθές την επιχείρηση ομής βίας και καταστολής με την οποία αντιμετωπίστηκε μια συμβολική και απολύτως ειρηνική νεανική διαμαρτυρία νέων του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε αυτή την απάνθρωπη αντιμετώπιση των προσφύγων και μεταναστών και με αυτό το δραματικό τέλος. Μια ειρηνική διαμαρτυρία που αντιμετωπίστηκε με καταστολή, με ξύλο, με συλλήψεις την ώρα ή μάλλον λίγες ώρες μετά από το κρεσέντο της βίας που ανενόχλητοι αφέθηκαν να παρουσιάσουν ομάδες της Χρυσής Αυγής, τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής, που ανενόχλητοι προσπάθησαν να ανακαταλάβουν το χώρο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, επιτιθέμενοι σε κοινωνικά στέκια, σπάζοντας τζάμια, σπάζοντας κατοικίες ανθρώπων, επί αρκετές ώρες, ανενόχλητοι. Για αυτούς δεν υπήρχε ούτε σύλληψη, ούτε προσαγωγή. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το ξαναλέμε. Είναι κρίμα για το παραδοσιακό κόμμα της δεξιάς στη χώρα μας, για τη Νέα Δημοκρατία, αυτή η κατάντια. Είναι κρίμα για τη συντηρητική παράταξη να μετεξελίσσεται σε ένα κακό μείγμα πολιτικής άνοιξης, δικτύου 21 και προδικτατορικής ΕΡΕ. Σε ένα κακέκτυπο της ιστορικής παράταξης της μεταπολιτευτικής δεξιάς που ακυρώνει κάθε ίχνος πολιτικής και θεσμικής αξιοπρέπειας. Σύντροφοι και σύντροφοι, δεν έχει νόημα να περιγράψω το δράμα που ζει ο λαός μας με τις πολιτικές του μνημονίου υπό την επίβλεψη του κυρίου Σαμαρά και των εταίρων του. Ξέρουμε όλοι, ξέρουν όλοι όσοι το ζουν, όλοι καταλαβαίνουμε και όλοι ζούμε εν τέλει αυτή την τραγωδία. Ανθρώπινες ζωές καταστρέφονται, άνθρωποι πετιούνται στα σκουπίδια, παιδιά μεγαλώνουν σε απάνθρωπες συνθήκες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπινα δράματα συνθέτουν τη σύγχρονη μνημονιακή ελληνική τραγωδία. Τις μέρες αυτές ο ελληνικός λαός και ιδιαίτερα οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι μικροεπαγγελματίες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι σε μια πρωτοφανή στην αγριότητά της επίθεση των φορολογικών αρχών. Οι σκηνές που διαδραματίζονται στις εφορίες θυμίζουν Orwell και είναι ντροπή για κάθε πολιτισμένη χώρα. Χιλιάδες άνθρωποι
θα έλεγε κανείς, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, επαγγελματίες, απειλούνται με φυλακίσεις, διώξεις, κατασχέσεις, καταστροφή, αφού είναι αδύνατο να ανταποκριθούν στην τερατώδη φορολογία. Χιλιάδες επιχειρήσεις οδηγούνται στο λουκέτο. Θα ήθελα να σας ενημερώσω εδώ ότι μπρος σε αυτή την κατάσταση που δεν μπορεί να γίνει ανοιχτή, σκοπεύουμε να λάβουμε πρωτοβουλίες για τη στοιχειώδη προστασία των φορολογουμένων από αυτή τη βάρβαρη επέλαση. Και ταυτόχρονα να πάρουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες για να συμβάλλουμε στη διάσωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απειλούνται με κλείσιμο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, μπορεί η άραγε μέσα σε μια τέτοια κατάσταση να περιμένει κανείς λύση από εκείνους που έχουν προκαλέσει την κοινωνική και εθνική αιμορραγία που ζούμε? Μπορεί κανείς να περιμένει ότι η πολιτική της υποτέλειας, η στρατηγική του καλού μαθητή, του φρόνιμου υπηρέτη, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες μέρες? Μπορεί άραγε να περιμένει κανείς κάτι καλό, έστω μια αξιοπρεπή διαπραγμάτευση, κάποιο αντίδωρο από εκείνους που όταν τους διατάζει ο κύριος Σόιμπλε, ξεχάστε το, όπως είπε στον κύριο Στουρνάρα όταν του είχε ζητήσει ίδια η Λαγκάρτ, λένε δημοσιεύματα της Financial Times, να ανοίξει το θέμα του κουρέματος του ελληνικού χρέους, και το έθεσε, το κάρφωσε στον κύριο Σόιμπλε, του είπε «Forget it, Γιάννης». Ξέχασε το, Γιάννη. Και βέβαια το ξέχασε ο Γιάννης και ο Αντώνης. Δεν υπάρχει θέμα κουρέματος του ελληνικού χρέους. Γιατί ο κύριος Σόιμπλε μας ζητάει να το ξεχάσουμε. Μπορούμε λοιπόν από αυτούς που το ξεχνούν και πάντα ξεχνούν να υπερασπίζονται τα συμφέροντα του λαού και της χώρας να περιμένουμε κάτι καλύτερο? Όχι φυσικά. Δεν μπορούμε παρά να περιμένουμε μόνο τα χειρότερα από αυτή την κυβέρνηση της υποτέλειας. Και το μόνο αντίδωρο αυτής της υποτέλειας, το πολύ πολύ να είναι κάποια ψίχουλα επικοινωνιακής στήριξης των μερκελιστών της Ευρώπης στους μερκελιστές της Ελλάδας. Και αυτή βέβαια έναντι σημαντικών ανταλλαγμάτων εις βάρος της χώρας. Στις αρχές του Γενάρη ζήτησε ο κ. Σαμαράς από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ανθυποψήφιό μου για την Προεδρία της Κομισιόν των Γερμανών, τον κύριο Σούλτς, να μην έρθει στην Αθήνα η Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου που εξετάζει τα έργα και τις ημέρες της Τρόικας. Να μην έρθει για να μην χαλάσει τη φιέστα της ελληνικής προεδρίας. Και ο μεν κύριος Σούλτς τους έκανε το χατήρι και ματέωσε την επίσκεψη, η δε φιέστα αποδείχθηκε παροδία. Ευτυχώς βέβαια για τον κύριο Σαμαρά όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολήθηκαν με την δική μου απουσία. Και δεν ασχολήθηκαν με την απουσία της συντριπτικής πλειοψηφίας της ίδιας της κοινοβουλευτικής ομάδας της συμπολίτευσης, των βουλευτών της συμπολίτευσης, αλλά και προσωπικότητων της συμπολίτευσης. Ο κύριος Σαμαράς είναι φανερό. Δεν μπορεί πια ούτε το ίδιο του το κόμμα να πείσει. Και μάλιστα για μια φιέστα που υποτίθεται ότι θα έδινε πόντους στο κόμμα του, στην κυβέρνηση, στην έναρξη της ελληνικής προεδρίας. Μετά την αποτυχημένη φιέστα, όταν η Επιτροπή της Βουλής ήρθε επιτέλους στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός ζήτησε πριν από τις συναντήσεις της Επιτροπής να δει κατηδίαν τον νομοειδιάτη του συνεισηγητή, τον Αυστριακό Ευρωβουλευτή του κόμματος, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή της Λαϊκής Δεξιάς, τον κύριο Κάρας. Ο κύριος Κάρας, ποιος ξέρει αν από δική του πρωτοβουλία ή για να κάνει το χατήρι του κύριου Σαμαρά, του έκανε ένα μικρό δώρο. Την επόμενη μέρα βέβαια τον διέψευσε κατηγορηματικά ο Γάλλος σοσιαλιστής, σοσιαλδημοκράτης, όχι δηλαδή μέλος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ο Γάλλος συνεισηγητής του, τον διέψευσε κατηγορηματικά, αλλά τι σημασία έχει η αλήθεια για τον κύριο Σαμαρά? Γιατί αν είχε σημασία η αλήθεια,
αν είχε σημασία το σήμερα και το αύριο της χώρας, αν είχαν σημασία οι άνθρωποι για τον κύριο Σαμαρά, τότε αντί να οργανώνει ανόητα παιχνίδια λέξεων κατά του ΣΥΡΙΖΑ, θα φρόντιζε να δει την ουσία του ρηπόρτ αυτής της Επιτροπής και της παρουσίας τους εδώ. Και θα φρόντιζε να αξιοποιήσει το ρηπόρτ της Επιτροπής που είναι καταπέλτης τόσο για την ουσία της πολιτικής της Τρόικας όσο και για τα μέσα της επιβολής της. Και θα φρόντιζε αξιοποιώντας αυτή την αναφορά, τη θεσμική παρέμβαση, να απαιτήσει τώρα την άμεση απομάκρυνση της Τρόικας από την Αθήνα. Ας θυμίσω πάντως για άλλη μια φορά στο σημείο αυτό πως όλη η διαδικασία καταδίκης της χώρας στο ζόφο των μνημονίων από τη Νέα Βουλή που θα έχει απόλυτη πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ και μεγάλη πλειοψηφία των αντιμνημονιακών δυνάμεων δεν θα ξεχαστεί. Θα εξεταστεί σε βάθος και αναλυτικά από την Εξεταστική Επιτροπή για το μνημόνιο που θα συγκροτήσουμε. Τίποτα και κανένας δεν θα ξεχαστεί. Αυτή είναι η βαθιά μας υπόσχεση. Θα ρίξουμε φως στα σκοτάδια που με ζέση προσπαθούν να κρατήσουν κρυφά αυτοί που μας κυβερνάνε. Θα ρίξουμε φως και θα ψάξουμε τις απαντήσεις στα αναπάντητα ερωτήματα. Γιατί μας οδήγησαν στην καταστροφή? Γιατί όταν βγήκαν στις αγορές και είχαν τη δυνατότητα να πάρουν αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ, δεν τα πήραν? Γιατί αποδέχτηκαν μια εξωθεσμική εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην αυλή της Ευρώπης? Τι έγινε με την αλλίωση των στοιχείων της Ελστάτ που διόγκωσαν το έλλειμμα? Γιατί αργότερα αποδέχτηκαν το εγκληματικό PSI που βοηθούσε τις ευρωπαϊκές τράπεζες να ξεφορτώσουν τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου αφαιρώντας όπλα από τη διαπραγμάτευση και μετέτρεψε το σύνολο του χρέους, του δημόσιου χρέους από ιδιωτικό σε θεσμικό, δηλαδή σε χρέος προς χώρες και διεθνείς οργανισμούς? Τι άλλαξε και ο κύριος Σαμαράς εν μία νυχτή από πολέμιος του μνημονίου έγινε υποστηριχτής του μνημονίου? Εμείς θα ρίξουμε φως σε όλα αυτά τα σκοτεινά σημεία, σε όλα όσα προσπαθούν να κουκουλώσουν. Ας είναι βέβαιοι όλοι, αντίπαλοι και φίλοι, ότι όλα αυτά τα ερωτήματα θα απαντηθούν, θα φωτιστούν όλες οι πτυχές και θα αποδοθούν οι ευθύνες εκεί όπου ανήκουν. Αυτό για μας σημαίνει δικαιοσύνη και αυτή είναι η μεγάλη απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού λαού. Στο σημείο αυτό θα ήθελα, συντρόφους και σύντροφοι, να πω και δύο λόγια αναφορικά με την υποψηφιότητά μου για την Κομισιόν, που βεβαίως αποτελεί και προσωπική τιμή για μένα αλλά και συλλογική για το κόμμα μας. Είναι πράγματι εντυπωσιακή η μικροψυχία, η εμπάθεια και η διαστροφή, τολμώ να πω, με την οποία η υποψηφιότητα αυτή αντιμετωπίστηκε από τον κύριο Σαμαρά και τους προπαγανδιστές του. Ενώ στην Ευρώπη τόσο η μάχη του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η συγκεκριμένη υποψηφιότητα συναντούν σημαντική απήχηση, όχι μόνο σε κόμματα της αριστεράς, αλλά και σε ευρύτερες προσωπικότητες του δημοκρατικού χώρου. Ενώ στην Ευρώπη ενισχύεται και μέσω αυτής της υποψηφιότητας το κίνημα κατά του αυταρχισμού και της λιτότητας, το ακροδεξιό επιτελείο του κυρίου Σαμαρά δεν φίδεται λάσπης, συκοφαντίας σε κάθε ευκαιρία για να μειώσει τη σημασία της και να την εμφανίσει περίπου ως μία αντιεθνική πράξη. Ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ορισμένα πράγματα με την ευκαιρία. Ποια είναι η διαφορά μας? Αυτή είναι με την κυρία Μέρκελ και την πολιτική της που δοκιμάζουν στην πλάτη τους εκατομμύρια Έλληνες. Εμείς
Είμαστε, για παράδειγμα, στη Γερμανία με τον Die Linke, που προχθές με ερώτησή του στη Γερμανική Βουλή ζήτησε να δοθούν στην Ελλάδα οι πολεμικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο. Αυτοί είναι με αυτούς που τιμωρούν την Ελλάδα, εμείς είμαστε με αυτούς που στέκονται αλληλέγγυοι στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό. Και ρωτώ, τι θα κάνει ο κ. Σαμαράς και η τραγική του Μονταζιέρα? Μήπως θα καταγγείλουν σήμερα τους Γερμανούς αριστερούς που αξιώνουν την καταβολή του κατοχικού δανείου από την κυβέρνησή τους? Αυτή είναι η διαφορά μας όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτή είναι αγκαζέ με όσους τιμωρούν την Ελλάδα, εμείς με όσους στέκονται αλληλέγγυοι στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό. Και κάτι ακόμα. Για το τουρκοκυπριακό κόμμα της αριστεράς, στο οποίο αναφέρεται κάθε τρεις και λίγο ο κύριος Σαμαράς, ρίχνοντας λάσπη. Εμείς, ξέρετε, είμαστε υπερήφανοι που βρισκόμαστε στο ίδιο Ευρωπαϊκό Κόμμα με αγωνιστές που έχουν δώσει τη ζωή τους και πολλοί από αυτούς βρίσκονται ακόμα στις φυλακές για την επανένωση της Κύπρου, που διώκονται και φυλακίζονται από το τουρκικό καθεστώς στην Κύπρο. Είμαστε περήφανοι που αγωνιζόμαστε μαζί με αυτούς για την επανένωση, τη δίκαιη και βιώσιμη λύση για τον κυπριακό λαό ενάντια στο αυταρχικό καθεστώς της τουρκικής κατοχής. Και στο κάτω-κάτω, το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και με τη συμβολή του ΑΚΕΛ και της τουρκοκυπριακής αριστεράς έχει ξεκάθαρη θέση για τον κυπριακό. Ενάντια στην εισβολή, ενάντια στην κατοχή, υπέρ μιας ειρηνικής, δίκαιης, βιώσιμης λύσης. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία, τι θέση έχει αλήθεια? Και τι θέση προτίθεται να πάρει ο κύριος Σαμαράς για το σχέδιο που τώρα προωθείται αυτή τη στιγμή και, όπως μαθαίνουμε, προβλέπει τη διχοτόμηση της Κύπρου? Ας μας δώσουν απαντήσεις οι κατ' επάγγελμαν εθνικόφρονες. Γιατί κάποιοι άλλοι κατ' επάγγελμαν εθνικόφρονες πριν από 40 χρόνια οδήγησαν τη δραγωδία τον κυπριακό λαό. Έτσι, για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να μην ξεχνούν οι παλιότεροι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το επόμενο διάστημα έχουμε να δώσουμε δύο πολύ σημαντικές μάχες. Η μία είναι η μάχη των ευρωεκλογών. Η μάχη αυτή είναι δύο φορές σημαντική. Πρώτα απ' όλα γιατί στο εσωτερικό της χώρας έχει μεγάλη πολιτική σημασία. Επί της ουσίας θα είναι ένα δημοψήφισμα για την Ελλάδα που ξεθεμελιώνεται από τα μνημόνια και ο ελληνικός λαός θα έχει την ευκαιρία με την ψήφο του, όσο και αν προσπαθούν με διάφορους νόμους να τον εμποδίσουν, θα πάει στην κάλπη και θα ψηφίσει, γιατί πονάει ο ελληνικός λαός. Και είναι η μόνη του ελπίδα, η μόνη ελπίδα που του είχε απομείνει να εκφράσει τη δυσαρέσκεια, την οργή του σε όλα όσα βιώνει σήμερα, διεκδικώντας μια δημοκρατική αλλαγή. Θα έχει λοιπόν την ευκαιρία να στείλει ένα συντριπτικό μήνυμα. Μήνυμα αντίστασης και αλλαγής. Παράλληλα υπάρχει και η καμπάνια για την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρετε, είναι και αυτό ένα εξαιρετικά σημαντικό εγχείρημα, γιατί συσπυρώνει την Ευρωπαϊκή Αριστερά, τη διευρύνει και αφυπνίζει κοινωνικές δυνάμεις ενάντια στην κυρίαρχη πολιτική που επιβάλλεται σήμερα στην Ευρώπη. Η καμπάνια αυτή είναι μια σημαντική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Αριστερά και για το ΣΥΡΙΖΑ. Να οργανώσει τα κοινωνικά μέτωπα αντίστασης στη λιτότητα, να συσπυρώσει τους εργαζόμενους και τους λαούς της Ευρώπης, να φέρει στο προσκήνιο την εναλλακτική πρόταση. Εξίσου πολιτική και κρίσιμη όμως θα είναι και η μάχη στις περιφέρειες και στους μεγάλους δήμους. Βεβαίως, οι δημοτικές εκλογές πάντα είχαν και θα έχουν και πρέπει να έχουν οι εκλογές για τον δήμαρχο, για την πόλη, τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα. Όμως δεν πάβει να είναι μια μάχη κρίσιμη, κυρίως όμως η μάχη των περιφερειακών.
όπου πέρα από τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα έχουν και έναν ισχυρό πολιτικό χαρακτήρα αυτή τη φορά. Θα είναι μια μάχη της αλλαγής με τη στασιμότητα. Θα είναι μια μάχη του νέου με το παλιό και το φθαρμένο. Μια μάχη της δημοκρατίας με τον αυταρχισμό. Της ανατροπής με την υποτέλεια. Του πολίτη με τον υπήκοο. Μια μάχη που στην πρώτη γραμμή της θέλουμε να βρεθούν στελέχη και πρόσωπα με κύρος, ενδυμότητα, συνέπεια, φρέσκια σκέψη και διάθεση για δράση. Μια μάχη στην οποία θέλουμε να προσελκύσουμε, όπως είπα στην αρχή, τους νέους ως εκπροσώπους μιας νέας ριζοσπαστικής αντίληψης για τις τοπικές κοινωνίες και τον ρόλο της αυτοδιοίκησης. Μια μάχη στην οποία χωρούν και πρέπει να χωρούν όλοι οι τίμοι άνθρωποι και δημοκράτες, χωρίς στήρους διαχωρισμούς, με γνώμονα το καλό του κάθε Δήμου και την συσπήρωση στη μάχη βεβαίως σε κάθε περιφέρεια ενάντια στην πολιτική των μνημονίων. Οι συνδυασμοί που τούτες τις μέρες μέσα από πλατιές διεργασίες συγκροτούνται σε όλη τη χώρα με ενεργό συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ δεν πέφτουν φυσικά από τον ουρανό. Είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα, είναι σε στενή επαφή με τον κόσμο και τα ριζοσπαστικά τους προγράμματα έχουν προκύψει από την επαφή και την αντιπαράθεση με τα πραγματικά προβλήματα. Γιατί η αυτοδιοίκηση για μας δεν είναι ένα πολιτικό παζάρι, ούτε χώρος ανάδειξης τοπικών παραγόντων. Η αυτοδιοίκηση για μας είναι η πιο άμεση, η πιο φιλική και κοντινή στον πολίτη εξουσία που έχει τη δυνατότητα να κινητοποιεί τις τοπικές κοινωνίες για τη λύση των προβλημάτων τους. Συντρόφισσες και σύντροφοι, όσο πιο δυνατοί γινόμαστε και όσο περισσότερο ριζώνουμε στην κοινωνία αλλά και στις καρδιές των ανθρώπων ως η ελπίδα για να σταματήσει η καταστροφή, μην έχετε αμφιβολία. Τόσο πιο σκληρές θα είναι οι επιθέσεις που θα δεχόμαστε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Σοβαροί στη δουλειά μας, αυστηροί με τον εαυτό μας, διαβασμένοι, εξοπλισμένοι με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα. Και βεβαίως με τη συλλογικότητα πάνω απ' όλα. Πρώτα η συλλογικότητα και μετά η προσωπική συμμετοχή. Με κριτήριο της κάθε πράξης μας, την αλήθεια που ταυτίζεται με το συμφέρον του πολίτη και της κοινωνίας. Με δημοκρατική λογική και κοινωνική ευαισθησία, είμαι σίγουρος ότι σε αυτή τη μάχη όχι μόνο θα κερδίσουμε, αλλά θα κάνουμε τη μεγάλη έκπληξη, τη μεγάλη ανατροπή. Η κάλπη της Ευρωβουλής, αλλά και αυτή των περιφερειών, όποτε και αν τη στήσουνε, τους προκαλούμε, όποτε και αν τη στήσουνε. Θέλουν να τη φέρουν πιο πριν, θέλουν να την πάνε πιο μετά, θα τη στήσουν όμως. Και η μία και η άλλη κάλπη θα αποτελέσουν ένα πραγματικό δημοψήφισμα ενάντια στη κυβέρνηση του μνημονίου και της υποτέλειας που στραγγαλίζει την κοινωνία, στραγγαλίζει το λαό μας, στραγγαλίζει το μέλλον μας. Και αυτή η νίκη και στα δύο δημοψηφίσματα που έχουμε μπροστά μας θα είναι ιστορική, θα είναι καταλυτική, θα είναι η νίκη του λαού μας, θα είναι η νίκη της αριστεράς, θα είναι η νίκη της δημοκρατίας. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες.